Τώρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Κύριε Μητσοτάκη, τι είναι όλος αυτός ο τόμος? Θα εξηγήσω επίδομα αντιγυνής εργασίας, κυρία Πρόεδρε. Θα εξηγήσω σύντομα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό, όπως είπανε πολλοί συνάδελφοι, έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την κατάσταση της οικονομίας. Δυστυχώς όλοι οι σημαντικοί δείχτες έχουν εκτροχιαστεί και βρίσκονται εκτός στόχων. Η ύφεση έχει αγγίξει το 7%. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 15% στα νούμερα. Η πραγματική ανεργία, το ξέρετε, είναι πολύ υψηλότερη. Ο πληθωρισμός κινείται άνω του 5%, κύριε Υπουργέ. Και το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι ο προϋπολογισμός, τον οποίο ψηφίσαμε πριν από 2 μήνες, έχει περίπου ήδη εκτροχιαστεί. Έχουμε μια υστέρηση στα έσοδα, η οποία ξεπερνάει τα 900 εκατομμύρια. Και αν κάνουμε μια ετήσια προβολή αυτού του προβλήματος στο έτος, τα αποτελέσματα αυτής της προβολής θα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Και είναι περίπου βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα αναγκαστείτε να πάρετε μέτρα ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος για να καλύψετε την πολύ μεγάλη υστέρηση στα φορολογικά έσοδα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εμείς, και όχι μόνο εμείς, αλλά και πολλοί έγκριτοι οικονομολόγοι, σας είχαμε προειδοποιήσει. Και σας είχαμε προειδοποιήσει ότι η πολιτική αύξηση των φορολογικών συντελεστών, την οποία υιοθετήσατε από τότε που αναλάβατε την διακυβέρνηση του τόπου, δεν θα οδηγούσε στα αναμενόμενα αποτελέσματα, ότι θα επέτεινε την ύφεση και ότι τελικά θα εισπράτατε με υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές λιγότερα έσοδα από αυτά που προσδοκούσατε. Και σας είχαμε επίσης προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη παραγωγή φορολογικής γραφειοκρατίας θα καταστήσει τελικά ανέφικτη την υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων σας. Κυρία Πρόεδρε, με ρωτήσατε τι είναι αυτός ο τόμος. Θα σας πω λοιπόν αμέσως. Επειδή πολλής λόγος γίνεται για την παραγωγή φορολογικής γραφειοκρατίας, μπήκα στον κόπο και κόντρα, θα σας έλεγα, στις περιβρωτικές μου ευαισθησίες, να κάνω κάτι απλό. Να εκτυπώσω όλα τα φορολογικά νομοσχέδια, αλλά και όλες τις υπουργικές αποφάσεις και τις φορολογικές εγκυκλίους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την κυβέρνησή σας τους τελευταίους 14 μήνες. 1.718 σελίδες, κύριε Υπουργέ, φορολογικής γραφειοκρατίας, 14 κιλά χαρτί. Και αναρωτιέμαι τι άλλο πρέπει να γίνει. Αναγκάστηκα να οπτικοποιήσω την παραγωγή της φορολογικής γραφειοκρατίας για να αντιληφθείτε επιτέλους το Υπουργείο σας ότι πρέπει να κάνετε κάτι δραστικό για να σπάσετε αυτόν τον φαύλο κύκλο της παραγωγής φορολογικής γραφειοκρατίας, η οποία τελικά δεν οδηγεί στα αναμενόμενα αποτελέσματα. Και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του προβλήματος της φορολογικής πολιτικής στη χώρα μας είναι ο ίδιος ο φοροεισπρατικός μηχανισμός. Το γνωρίζετε εσείς καλά, το γνωρίζουν οι συνάδελφοι, το γνωρίζουν πρωτίστως όλοι οι επιχειρηματίες οι οποίοι συναλλάσσονται με την εφορία, ότι ο φοροεισπρατικός μηχανισμός είναι και διάτρητος και ανύπαρτος. Και αντί να τον διαλύσετε και να τον ξαναχτίσετε από την αρχή, του δίνετε εδώ πέρα περισσότερη εργασία να κάνει. Και τα αποτελέσματα φυσικά είναι τα αναμενόμενα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να μην εκλάβετε, την παρατήρησή μου ως προσωπική μομφή. Αλλά πριν από λίγες μέρες διορίσατε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου σας έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προϊόν του ιδίου του συστήματος το οποίο θα κληθεί να αλλάξει. Και αναρωτιέμαι, γιατί συμβιβάζεστε με μία λύση εκ των έσω? Γιατί δεν τολμάτε να επιλέξετε κάποιον άνθρωπο εξωτερικό, ανεξάρτητο, ο οποίος δεν θα κουβαλάει ούτε δεσμεύσεις, ούτε βαρύδια και θα μπορέσει πραγματικά να ταρακουνήσει αυτόν τον προβληματικό μηχανισμό? Κύριε Υπουργέ, έχετε ζητήσει πολλές φορές συνένεση σε αυτήν την αίθουσα στις πολιτικές τις οποίες ακολουθείτε. Και εμείς θα μπορούσαμε ενδεχομένως υπό προϋποθέσεις αυτή τη συνένεση να την παρέχουμε υπό την προϋπόθεση ότι αντί για αυτό το τερατούργημα, το φορολογικό νομοσχεδίο το οποίο μας φέρατε, το οποίο συνοδεύεται και από μια σειρά υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα εκδοθούν στο μέλλον και θα προσθέσουν σε αυτόν τον τεράστιο όγκο χαρτιού, εφόσον συνεχίσετε σε αυτή τη λογική, θα μπορούσαμε λοιπόν να συνενέσουμε, εάν πέρατε στον κόπο, να κάνετε μια καινούργια αρχή. Τάμπουλα ράζα, να καταθέσετε ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα κάνει κάτι πάρα πολύ απλό. Θα καταργεί όλη
την φορολογική νομοθεσία η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Και επειδή βλέπω και στην αίθουσα την κυρία Παναρίτη, η οποία είναι εισηγήτρια και έχει και μεγάλη εμπειρία από άλλες χώρες που έκαναν πραγματική φορολογική επανάσταση, θα ήθελα να τη ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, αν από την εμπειρία της αυτό το οποίο καλείται σήμερα και εισηγείται στην Εθνική Αντιπροσωπεία να υπερψηφίσει, είναι πραγματικά μια φορολογική επανάσταση ή αν είναι μία από τα ίδια, αν συνεχίζουμε δηλαδή στις δοκιμασμένες και αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος. Αυτό το οποίο χρειάζεται πάνω απ' όλα η χώρα μας είναι ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα είναι απλό, θα είναι κατανοητό, θα είναι εφαρμόσιμο και φυσικά θα είναι σταθερό. Και μακάρι να φέρνατε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, και να το υπερψήφιζε και η Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως και άλλα κόμματα της Εθνικής Αντιπροσωπείας, έτσι ώστε να μπορούσαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες, στους επιχειρηματίες, ότι επιτέλους η πολυαναμενόμενη φορολογική σταθερότητα γίνεται πράξη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο το οποίο φαίνεται δεν μπορούμε να το υπερψηφίσουμε για τους λόγους τους οποίους σας επισημάναμε. Χρειαζόμαστε, κύριε Υπουργέ, επιγόντως μία φορολογική επανάσταση, η οποία θα συνοδεύεται και με χαμηλότερους, αρκετά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές και για τις επιχειρήσεις και για το ΦΠΑ. Και με έναν φορολογικό μηχανισμό, ένα μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος θα παρακάμψει το υφιστάμενο αναποτελεσματικό και εν πωλής διεφθαρμένο φορολογικό σύστημα. Μην τους φοβηθείτε τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζω την ανησυχία στους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αν χαμηλώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές θα έχουμε τελικά λιγότερα έσοδα. Έχετε ήδη λιγότερα έσοδα. Πολύ λιγότερα έσοδα με την πολιτική την οποία ακολουθείτε. Και όχι μόνο αυτό, έχετε βυθίσει και την αγορά σε ύφεση και την πραγματική οικονομία σε απόγνωση. Και βέβαια, οφείλετε πια, έστω και με καθυστέρηση, να παρέμβετε σε αυτόν τον φορολογικό μηχανισμό. Διατηρήστε τον όσο χρειάζεται, αλλά δώστε του λιγότερη δουλειά να κάνει και όχι περισσότερη. Διότι όσο περισσότερη δουλειά του δίνετε, όσο περισσότερη γραφειοκρατία δημιουργείται, τόσο περισσότερα σημεία διαφθοράς δημιουργείται στη σχέση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού με τον πολίτη και τον επιχειρηματία. Και εμπιστευτείτε και περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα να κάνει την μειωμένη δουλειά που θα έπρεπε να κάνει εάν είχατε φέρει ένα απλό φορολογικό νομοσχέδιο. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, με μια παρότρινση προς την κυβέρνηση να δει επιτέλους τη φορολογία όχι απλά ως ένα εργαλείο συλλογής εισόδων, αλλά ως ένα πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο. Η ανάπτυξη δεν έρχεται μόνο με αναπτυξιακούς νόμους και με επιδοτήσεις. Η φορολογία είναι το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Εάν την αντιμετωπίσετε με αυτόν τον τρόπο, ενδεχομένως να μπορέσετε να κάνετε μια πραγματική στροφή στην πολιτική σας και να μην συνεχίζετε να παράγετε αυτήν την απίστευτη φορολογική γραφειοκρατία, την οποία, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να μην καταθέσω στα πρακτικά, αλλά να την πάρω μαζί μου έτσι ώστε να την ανακυκλώσω, γιατί νομίζω ότι κατάφερα και οπτικοποίησαν με τι άλλο το επιχείρημα το οποίο ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το λόγο έχει η βουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κυρία Ουρανία.